Κύριε Υπουργέ, κύριες κύριοι βουλευτές, αυτό το σχέδιο νόμου έρχεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά παράτυπος, της επιστρέψτε μου να σας πω. Δεν αναγγέλθηκε καν στην ονομέλεια της Βουλής. Ως όφιλε πριν μπει σε επιτροπή. Μπήκε μέσα στις γιορτές, δεν λειτουργούσε η ονομέλεια, δεν έχει αναγγελθεί στην ονομέλεια και εισάγεται ξαφνικά στην Επιτροπή Δευτέρα. Αυτό μπορεί να μοιάζει ανούσιο. Είναι όμως ταυτόχρονα και ενδεικτικό. Δεύτερον, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, Παρασκευή μεσημέρι, εμείς φύγαμε από εδώ από τη Βουλή την Παρασκευή το μεσημέρι και δεν υπήρχε τίποτε από αυτά. Δεν είχε εισαχθεί, δεν το ήξερε κανένας. Το ίδιο συνέβη και με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ όμως, με την ιδιαιτερότητα, δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή κανενός είδους παραπολιτικό σχόλιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην είμαι στα απολύτως τυπικά. Μπαίνει δε σχεδόν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος σήμερα στις 4 η ώρα στη Βουλή, στην Επιτροπή και 9.30 ώρα την Τετάρτη το πρωί για να προλάβουν τις υπόλοιπες εσωτερικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες των κομμάτων 9.30 ώρα το πρωί προς ψήφιση. Η πραγματική του ουσία είναι ότι πρόκειται για μια συμφωνία του 2004 η οποία είναι σε εκκρεμότητα και επί της λειτουργίας των στρατιωτικών σχέσεων και της θέσης του στρατιωτικού που εκπροσωπείται για λογαριασμό του ελληνικού κράτους στο Norfolk της Βιρτζίνια μέσα στο ΝΑΤΟ εκκρεμείς από το 2014 και έχουμε Γενάρη του 2019 και όλα γίνονται κατεπηγόντως χωρίς προαναγγελία, οπότε μου προκύπτουν 3 εύλογα ερωτήματα για τα οποία θα ήθελα απάντηση. Πρώτον, ο άνθρωπος που έμεινε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα είναι 10 χρόνια ο ίδιος? Δεν το ξέρω. Δεύτερον, το φέρουμε σπευσμένα γιατί παρέμεινε ο ίδιος και στην παράταση 5 χρόνια και θα του δώσουμε και άλλα 5 χρόνια. Δηλαδή είναι μια 20ετής προσωποπαγής θέση. Αν δεν είναι προσωποπαγής η θέση, πώς γίνανε οι αλλαγές στην πενταετία που δεν έχει κυρωθεί αυτό? Για να μην χάσουμε την κοινοβουλευτική μας, έστω και σε ατομικό επίπεδο αξιοπρέπεια. Ή τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις, δεν τις κάνω αυτή τη στιγμή, ούτε για να κάνω μικροκομματική αντιπολίτευση, τίποτα. Γιατί υποτίθεται ότι όλα τούτα εδώ τα ζητήματα αφορούν την άμυνα της χώρας, τα εθνικά συμφέροντα, δικά σας είναι τα λόγια στην εισηγητική έκθεση. Εθνική άμυνα, εθνικά συμφέροντα, τώρα πώς γίνεται να ταυτίζονται πάντοτε τα ανατοϊκά και αλότρια συμφέροντα με τα εθνικά? Αυτό είναι μια αντίφαση την οποία έχουν υπηρετήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και υπηρετεί και η κυβέρνηση στη Ριζανέλ. Να το δούμε τώρα τι λέει σε επί της ουσίας. Είναι απόλυτα προσανατολισμένο στη λογική της στήριξης μόνο των ανατοϊκών στοχεύσεων. Κατά την άποψή μας και κριτικά δεν προϊονίζονται τίποτε καλό για το ελληνικό λαό, αλλά ούτε και τους υπόλοιπους λαούς που είναι αντιμέτωποι από το πρωί ως το βράδυ με τα συμφέροντα της λυκοσυμμαχίας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για μας έχουν δευτερεύουσα σημασία, αλλά οι μεθοδεύσεις όχι. Το μνημόνιο, όπως σας είπα, υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2014 και ερχόμαστε να το εγκρίνουμε σήμερα, τα Γιαννιού την άλλη μέρα, το 2019. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η αφετηρία και η επίσπευση μιας κύρωσης και η διάθεση να προχωρήσουμε τα πράγματα παραπέρα έρχεται μετά τη συνάντηση Τραμπ-Τσίπρα και την έναρξη της διαδικασίας του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου. Την εντατικοποίηση των συνεκπαιδεύσεων νατοϊκών και ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και την παραχώρηση κυριολεκτικά εισιτηρίου ελευθέρας στους Αμερικανονατοϊκούς για το στήσιμο βάσεων όπου επιλέγουν στην Ελλάδα. Αυξήθηκε ο βαθμός συμφερόντων. Αυξήθηκε ξαφνικά και η εγρήγορση και η επίσπευση όλων των πραγμάτων. Τώρα, στο πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου προκύπτει ότι κατατίθεται για κύρωση ένα MOU, ένα μνημόνιο δηλαδή, συνεργασίας, με μοναδικό στόχο τη βελτίωση και την εξυπηρέτηση των ατοικών συμφερόντων, διότι αφορά στις θεωρίες και τις πολιτικές λειτουργίες και την κοινή διακλαδική εκπαίδευση του προσωπικού του, αλλά χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας και των προηγουμένων είναι ότι δέχονται. Προσέξτε το αυτό. Την υπογραφή και κύρωση μιας συμφωνίας,
που συνέταξε κάποιος, ας μου επιτραπεί για λόγους συνεννόησης, ο όρος δευτεροκλασάτος ιεραρχικά στρατιωτικός νατοϊκός διοικητής, υφιστάμενος και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΝΑΤΟ, με προβλέψεις που είναι ρητά αναφέρονται ότι αφορούν στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, και έρχεται εδώ δίκαιο οδηγίας να του βάλει υπογραφή η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα πού βρίσκεται το εθνικό συμφέρον σε αυτό, είναι παράξενο. Λοιπόν, πάμε στην παραδοχή που υπάρχει μέσα, για να μην νομίζετε ότι αυτά θα βγάλαμε από το κεφάλι μας. Οι στόχοι του μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία εθνικών αντιπροσώπων τοποθετημένων στα headquarters, δηλαδή στο επιτελείο της ΑΚΤΑ, και δηλώνει στην πραγματικότητα αυτή η παραγραφωσμό να τη δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή σήμερα είναι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, πριν από 5 χρόνια ήταν κάποια άλλη, στα νατοϊκά συμφέροντα. Αυτό μας λέει, δεν μας λέει κάτι άλλο. Αυτός ο ρόλος του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα βοηθήσει την ενεργό συμμετοχή του μέρους Ελλάδα σε όλα τα στάδια της μετεξέλιξης, με εκκρεμεί τη συμφωνία 5 χρόνια. Με εκκρεμεί αυτή τη συμφωνία και τη λειτουργία της. Με ό,τι έχει συμβεί σε αυτά τα 5 χρόνια, σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, με νατοϊκούς συμμάχους, με την κλιμάκωση της έντασης, με τις διεκδικήσεις, με τα σύνορα, με τις ΑΟΣ, με τα τρυπήματα, με τις στρατιωτικές μετακινήσεις για να εξυπηρετηθούν αυτοί που πάνε και τρυπάνε για να βγάλουν πετρέλαια. Πώς τον κόρακα λειτουργήσε μέχρι σήμερα από πλευράς εξυπηρέτησης των εθνικών συμφερόντων? Και υπερποίου δηλαδή. Πώς μετασχηματιστήκαμε στις σχέσεις μας σε στρατιωτικό επίπεδο με τον ΝΑΤΟ, έχοντας πάρει μέρος σε ασκήσεις στη Βόρειο Θάλασσα, σε ασκήσεις εδώ, σε ασκήσεις εκεί, σε ασκήσεις παραπέρα, τριμερείς, τετραμερείς, πενταμερείς, εφταμερείς, με χώρες του ΝΑΤΟ, με χώρες εκτός του ΝΑΤΟ. Αυτά τα κάναμε χωρίς τη συμφωνία. Προς τι η βιάση και ο λίλος παραγμός εδώ? Λοιπόν, θα ήθελα να πάω σε πιο απλά πράγματα. Έχουμε και την Ολομέλεια για να τα πούμε. Η επίρρεια της υπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος στην ατοϊκή υπηρεσία, που περιλαμβάνεται στο υποκύρωση αυτό μνημόνιο συνεργασίας, σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει αμοιβαία ωφέλη. Μην μας κοροϊδεύετε. Δεν υπάρχουν πουθενά τα αμοιβαία ωφέλη. Κάποιος πρέπει πολύ βαριά να επιχειρηματολογήσει και να μας τα εξηγήσει. Το ότι θα αλληλοπαρέχουμε πληροφορίες, ήθελα να ξέρω πού στον κόρακα μας ωφελεί. Στη διαδικασία μεταφοράς και ενσωμάτωσης στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις των δομικών υπηρεσιακών επιχειρησιακών στοιχείων που υιοθετεί η νατοϊκή πλευρά και που εξυπηρετούν τα σχέδιά της, ποια είναι τα σχέδιά της? Πόλεμοι, επεμβάσεις, επιδρομές εναντίον των λαών, των γειτονικών λαών, οδηγίες χρήσης των συμφερόντων τους. Δεύτερον, στην εκπαίδευση επιλεγμένων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, όχι στη λογική της υπεράσπισης των συρώρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά στην πιστή εξυπηρέτηση υπεριαλωστικών νατοϊκών σχεδίων. Μεταφορά και ενσωμάτωσή τους, μάλιστα, μέσα στα εθνικά στρατιωτικά δόγματα των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των καταβαλώντων. Πληρώνουμε για να μας δίνουν εντολές. Πληρώνουμε για να μετατρέψουμε σε εθνικό ό,τι είναι συμφέρον για έναν αλλότριο σχηματισμό. Αποδεδειγμένα επεμβατικό, αποδεδειγμένα εμπόλεμο, αποδεδειγμένα αιμοβόρο. Και πληρώνουμε και από πάνω. Και είμαστε και ευχαριστημένοι γιατί μας δίνουν μερίδιο από ό,τι από τη Λία. Λάφυρα είναι. Σε ποιον αιώνα είμαστε? Για να τα λέμε αυτά έτσι γραμμένα. Στη δημιουργία ενός μηχανισμού, λέει, θα στοχεύει στην απόλυτη μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ σε περιφερειακές νατοϊκές στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ουσία, κύριοι συνάδελφοι. Οι οποίες θα εξοπλιστούν με βάση τα νατοϊκά πρότυπα, όχι τις ελληνικές ανάγκες, τα νατοϊκά πρότυπα. Και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και παίζει χαρτιά μπαλαντέρα αν θα πάρει Patriot με έκπτωση ή S-400 με έκπτωση. Και αν θα μοιραστεί τη Λία στο Ιντλίπ και στο Μαμπρίζ, από εκεί από την πλευρά των Τούρκων, των Κούρδων ή από την άλλη μεριά των Κούρδων. Νατοϊκή σύμμαχος δεν είναι? Στο μετασχηματισμό δεν είναι και αυτή? Τα εθνικά της συμφέροντα τα εξυπηρετεί σε βάρος άλλων λαών. Λοιπόν, η παραπλάνηση να βαφτίζεται
υπεριαλιστικά συμφέροντα εθνικά, έτσι ώστε σταδιακά και σιγά σιγά να λωτριωθεί η ιστορική μνήμη των λαών, να σκιστούν αιματωμένες σελίδες της ιστορίας από τις αμερικανονατοϊκές υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος δύσκολα θα ξεχάσει και την Κορέα και την Ιουγκοσλαβία και το Ιράκ και τη Συρία και τη Λιβύη και την 7χρονη Χούντα στην Ελλάδα και την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και την κατοχή του μισού νησιού, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα. Κατά αυτήν την έννοια το καταψηφίζουμε και περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις, κύριε Υπουργέ, ως προς το αν είναι προσωποπαγής η θέση, πώς λειτουργήσε μέχρι τώρα, πώς πάρθηκαν οι αποφάσεις και γιατί απέκτησε κατεπήγουσα μορφή μόλις άνοιξε η στρατιωτική επιχειρησιολογία και business με τις βάσεις από άκρους άκρο αυτής της χώρας, γιατί είμαστε καλό στρατηγικό εταίρος και μπορούμε να κουβεντιάζουμε με το διαβολικά καλό Τραμπ.